Καλημερίζω τον κύριο Γιώργο Οφίλη, ο οποίος είναι διδάκτορας γεωπολιτικής και καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων. Μαζί αναλύουμε κατά καιρούς τα γεγονότα, αλλά εδώ τώρα έχουν μαζευτεί πάρα πολλά. Το τελευταίο είναι η πάσα Πούτιν σε Ερντογάν να γίνει hub, ενεργειακός κόμβος, που όμως είναι ήδη ενεργειακός κόμβος μετά τις κυρώσεις της Ευρώπης στη Ρωσία για το φυσικό αέριο, διότι από εκεί περνάνε οι αγωγοί. Και ο Turkey Stream που φέρνει φυσικό αέριο από τη Ρωσία, και ο TANAP που γίνεται TAP περνώντας τη Δύση από το Αζερμπαϊτζάν, από την Τουρκία περνά, και τα κοιτάσματα του Σαχ Ντενίζ, δηλαδή ανακαλύπτουμε καμιά φορά το χρυσό που λένε. Και κάτω από την Κρήτη η κουβέντα σταμάτησε. Καλημέρα κύριε Φίλη. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στην όμορφη Κρήτη και σε όσους σας ακούνε σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κύριε, και εγώ για την ανταπόκριση. Κύριε Φίλη, θέλω να σταθώ πρώτα πολύ γρήγορα, για να πάμε μετά στα βαθιά νερά, σε δύο ζητήματα της επικαιρότητας. Ξεκίνησα με αυτή τη νέα μπαρούφα, θα πω, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα οι μπαρούφες γίνονται θέμα και εγώ το πήγα ανάποδα. Αν ισχύουν αυτά που λέει η Μίλιετ, τι χρειά άλλης ομολογίας έχουμε ότι έχουν σχέδια να επιτεθούν στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται. Σχέδια να επιτεθούν στην Ελλάδα υπάρχουν. Είναι ξεκάθαρο. Είναι, να το πω και με άκρατο ρεαλισμό, είναι λογικό από μια αναθεωρητική δύναμη όπως η Τουρκία. Τα σχέδια αυτά άρχισαν να εξυφαίνονται ξεκάθαρα μετά το 1955, άρα λοιπόν δεν πρέπει να μας εκπλήσουν. Τώρα, το σχέδιο κατάληψης Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αφού θα περάσουν λοιπόν μέσα από το γήπεδό μας, το Αιγαίο, θα περάσουν λοιπόν όλη την ελληνική αεροπορία, θα περάσουν όλο το ελληνικό πολεμικό ναυτικά, τα πυραυλικά μας συστήματα και θα επιτεθούν στα μεγάλα αστικά κέντρα της πατρίδος μας. Αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι άλλαξαν πλευρό και είδανε western. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επίσης όπως μπορεί κάποιος να αντιληφθεί, σε περίπτωση που μια αποβατική δύναμη έκανε κάτι τέτοιο, το μόνο που θα έκανε ήταν να κοσμήσει τον ενιάλιο τουρισμό της πατρίδος μας για την επόμενη πεντηκονταετία. Άρα λοιπόν αυτά είναι παράλογα πράγματα, τα οποία είναι άνθρωποι στην Τουρκία επικίνδυνοι, οι οποίοι ενημερώνουν εντός πολλών εισαγωγικών την κοινή γνώμη, έχουν ένα κοινό το οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι εκεί είναι, προσέξτε, χαμηλού εκπαιδευτικού επίπεδου, έτσι, όχι πνευματικού, ποτέ δεν θα έλεγα κάτι τέτοιο, είναι χαμηλού επίπεδου εκπαιδευτικού, τουλάχιστον η πλειοψηφία όλων αυτών, και αφιονίζονται από το πρωί μέχρι το βράδυ για τον κίνδυνο από το προαιώνιο εχθρό, ο οποίος δεν είναι η Ρωσία, είναι η Ελλάδα και ο Γκιαούρης. Άρα λοιπόν είναι λογικό να εμφανίζονται τέτοιου τύπου σενάρια. Θα ήταν παράλογο να υπάρχει σενάριο τέτοιο, το οποίο πραγματικά να εννοούσαν ότι θα κάνουν απόβαση στο Θερμαϊκό κόλπο ή στο Σαρονικό. Η ουσία όμως του πράγματος είναι ότι σίγουρα θέλουν τα νησιά μας. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με βάση αυτό που περιγράφετε, είπατε, μου θυμίζει σπαγκέτι western. Ναι, αλλά σπαγκέτι western έγινε και στο εσωτερικό της δικής μας χώρας η συζήτηση τι συμβαίνει με τα F-16 μετά την... γιατί το λέω αυτό? Διότι έχουμε κολλήσει νομίζω στο Έλασον και χάνουμε τη μεγάλη εικόνα, ναι, ναι, για τα F-16. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι. Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, διότι για να καταλάβουν στην Αθήνα χρειάζονται αεροπορία αρχικώς, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και μάλιστα χρειάζονται αεροπορία όχι αριθμητικώς ισοδύναμη με την ελληνική όπως είναι τώρα, αλλά υποτίθεται ότι ποιοτικώς θα πρέπει να είναι παραπάνω. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία αγωνίζεται για να φτάσει στην ποιοτική ισοδυναμία με την ελληνική πολεμική αεροπορία. Είμαι της άποψης και το έχουμε πει και στο παρελθόν, ότι τελικά εκτιμώ, επειδή η Τουρκία θα περάσει προς την Δύση με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, θα πάρει τα F-16. Το ζήτημά μας με εμάς είναι πρώτον να έχουμε πάρει κεφάλι στον εξοπλισμό, έτσι, στην κούρσα των εξοπλισμών, διότι όπως καταλαβαίνετε δεν τελειώνουν και αρχίζουν και τελειώνουν τα πράγματα. Πήρα 24 Rafale, 83 Viper, εξυγχρονίζω άλλα 70 F-16 και τελείωσε και ξένιασε για την επόμενη 30ετία. Είναι μια δυναμική διαδικασία, ξέρετε, οι εξοπλισμοί και γενικά το πώς θα υπερασπίσεις την πατρίδα σου. Μέρος, εργαλείο εκεί της υπεράσπισης είναι οι εξοπλισμοί, έτσι, η οποία είναι μια δυναμική διαδικασία η οποία συνεχίζεται, είναι αέναη η διαδικασία αυτή όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, οι Τούρκοι, η εκτίμηση μου είναι ότι τελικά θα τα πάρουν για να το τελειώσουμε αυτό, έτσι, την ιστορία. Άρα δεν πρέπει να μας εκπλήσει.
το ζητούμενο. Φυσικά με μία άλλη γεωπολιτική ρητορική και κίνηση και όχι έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Και επίσης αυτό που, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι όπως είπε ο κύριος Μενέντες υπάρχει το βέτο. Άρα δεν υπάρχει ουδεμία περίπτωση η Τουρκία να λάβει τα F-16 αν δεν θέλει ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας του Κογκρέσου. Όμως υπάρχουν τα mid election στην Τουρκία, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί, πώς θα είναι οι ισορροπίες μετά τα mid elections σε όλο το πολιτικό φάσμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ποιοι θα είναι σχετισμοί, λέτε, σε Γερουσία και Βουλή, έτσι. Ακριβώς, δεν πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτό. Και επίσης θα πούμε το πιο βασικό όμως όλη αυτή τη ιστορία. Το πιο βασικό είναι ότι επειδή θα υπάρχει μια συγκεκριμένη διαπραγματεύση, είναι μια αέναη πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι μια αέναη διαπραγμάτευση Δούνε και Λαβίν μεταξύ των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών, μεταξύ των διαφόρων σωμάτων, έτσι, της Γερουσίας και της Βουλής Αντιπροσώπων και της Προεδρίας και μεταξύ συμφερόντων. Άρα λογικό είναι, και το βλέπω, να βγάλουν κάποιες διατάξεις από μέσα, κάποιοι να προσπαθήσουν, έτσι, να βγάλουν έτσι ώστε να μην ξεκόψουν στους Τούρκους ότι μπορεί να λάβουν τα F-16, γιατί σου λένε πώς θα διαπραγματευτώ μετά. Έτσι δεν είναι, δηλαδή πώς θα διαπραγματευτώ με τον Τούρκο άμα του κόψω όλες τις γέφυρες επικοινωνίας. Άρα λοιπόν από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και πάλι με μια ψυχρή λογική καταλαβαίνω απολύτως αυτή την κίνηση, αλλά την καταλαβαίνω όχι γιατί θέλουν να δώσουν τα F-16 αυτή τη στιγμή, γιατί απλά θέλουν να κρατήσουν ζεστούς τους Τούρκους, να κρατήσουν τους Ατλαντιστές Τούρκους να έχουν κάτι να πούν στους Ευρασιατιστές Τούρκους και να μπορέσουν να διαπραγματευτούν σε μια δεύτερη φάση. Η ουσία όμως για μας, κύριε Σαχίνη, είναι ξεκάθαρη. Εμείς θα πρέπει να επιταχύνουμε το πρόγραμμά μας και να ανοίξουμε την ψαλίδα. Διότι αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και δεν θα πρέπει να κλαψουρίζουμε αν οι σύμμαχοι μας πρόδωσαν, δεν μας πρόδωσαν. Είναι χώρες οι οποίες είναι σοβαρά κράτη, έχουν διαδικασία λήψης αποφάσεων και έχουν τα δικά τους συμφέροντα. Το θέμα είναι πώς μέσα από τις διαπραγμάτευσεις που κάνουμε εμείς με τις ΗΠΑ θα εξυπηρετήσουμε τα δικά μας συμφέροντα. Και το βασικό που μπορούμε εμείς να κάνουμε είναι πρώτον να συνεχίσουμε να ανοίγουμε την ψαλίδα την αεροπορική και την αεροναυτική και γενικά με τις ένοπλες δυνάμεις και δεύτερον το λόμπι μας να κάνει όσο μπορεί, ό,τι μπορεί για να καθυστερήσει κάτι το οποίο θεωρητικά υπό κάποιες άλλες συνθήκες θα μπορούσε να ληφθεί. Δηλαδή να αρχίσουν να αρθεί αυτό το άτυπο ή και επίσημο εμπάργκο όπλων ή όπλων υψηλής τεχνολογίας προς την Τουρκία. Νομίζω ότι αυτή είναι μια τοποθέτηση στην οποία θα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Εσείς θέσατε, θα έλεγα, σε βάθος αυτή την ιστορία. Ατλαντιστές άκουσα στην Τουρκία που υπάρχουν, ευρασιατιστές που πληθύνονται. Άρα εγώ δικαιούμαι να σας ρωτήσω, μετά τη δήλωση χθες Πούτιν και σήμερα η συνάντηση στην Αστάνα, ναι, στο Καζακστάν, ναι, Πούτιν Ερντογάν, ότι κοιτάξτε Ευρωπαίοι, πυροβολήσατε τα πόδια σας, ενώ σε μένα κάνατε το εμπάργκο με το φυσικό αέριο, αλλά άμα θέλετε ξανανοίγουμε το Nord Stream 2 στο χέρι σας, εσείς τον κλείσατε, ή αν δεν θέλετε σας έχω και μια εναλλακτική, να κάνουμε hub πλέον ενεργειακό την Τουρκία. Αυτό για μένα, και ρωτώ εσάς τώρα, δείχνει τελικώς ότι είναι λάθος η αφήγηση η Τουρκία πατάει σε δύο βάρκες, γιατί το πολύ πάτημα σε δύο βάρκες κάποιες μέσα σε έξι θάλασσα. Μήπως η Τουρκία εδώ το έχει βρει καλά το κενό, το γεωπολιτικό, στη μεγάλη εικόνα και το έχει δει πορτό και με τους δυτικούς και με τους Ευρασιάτες, και να το συμπληρώσω για να απαντήσετε, γιατί δηλαδή εξανιστάμεθα για την επιλογή του Πούτιν να κάνει πάσα που την έκανε στον Ερντογάν χθες. Μισό λεπτό. Ναι, όταν ήδη ο Turkish Stream περνάει και πάει στη Δύση και δεν μιλάει κανείς από τη Ρωσία και ο Τανά που γίνεται ΤΑΠ από το Αζερμπαϊτζάν. Αυτά, ότι είναι hub, είναι η hub ήδη. Έρχονται οι κυρώσεις και λένε και εσείς και εμείς, όλοι μαζί. Και η Τουρκία δίπορτο. Όχι σε δύο βάρκες. Λάθος το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνετε λάθος. Απλά θα δώσω και μια άλλη οπτική για το θέμα. Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτον γύρον, όπως είπατε, έχουμε τη συνάντηση Αστάνα, οπότε πλέον προσπαθεί να προλιάνει το έδαφος ο Ρώσος πρόεδρος για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας με την Τουρκία. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο.
όχι κάτι άλλο, πάνω σε αυτό βέβαια. Αυτό, εάν συνέβαινε, για μία ώρα αρχίτερα, οι δυτικοί θα προσπαθούσαν να τελειώσουν την ιστορία Ερντογάν στην Τουρκία. Ή, εν πάση περιπτώσει, τον ευρασιατισμό στην Τουρκία. Δηλαδή, αυτό είναι δικό παμαχαίρι για την Τουρκία. Εάν, δηλαδή, δεχθεί να γίνει ο κόμβος, έτσι, ο διαμετακομιστικός κόμβος της Τουρκίας, μάλλον της Ρωσίας προς την Ευρώπη, αυτό, επιτρέψτε μου να σας πω, υπό μία έννοια, θα είναι και η θανατική ποινή, προφανώς σε πολιτική, έτσι εννοώ, όλων αυτών οι οποίοι θα προσπαθήσουν να το κάνουν, διότι θα το θέσω διαφορετικά. Ποιος μας λέει ότι δεν θα ανατιναχτούν πάλι αγωγοί και ο Turkey Stream και ο Blue Stream 1 και ο Blue Stream 2, γιατί υπάρχουν και άλλοι αγωγοί που πάνε προς την Τουρκία, και δεν θα δημιουργηθούν τα ίδια ζητήματα με το Βορρά. Δεύτερον, αυτό το οποίο πρέπει θέλω να καταλάβουμε είναι ότι κατά βάση η Τουρκία με την ενεργειακή της σχέση με την Ρωσία ακόμα δεν έχει γίνει κόμβος. Πολύ απλά εξαρτάται περισσότερο η ίδια η Τουρκία από τους Ρώσους. Δηλαδή δεν φεύγουν οι τεράστιες ποσότητες από την Τουρκία προς την Ευρώπη, γιατί πολύ απλά δεν θέλουν και οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή, λόγω όλων των ζητημάτων, όπως καταλαβαίνετε. Άρα, αυτό το οποίο λέει ο κύριος Πούτιν είναι, πρώτον, θα εξαρτήσω ακόμα περισσότερο την Τουρκία από μένα, διότι γνωρίζει ο κύριος Πούτιν ότι δεν υπάρχει περίπτωση, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, οι Δυτικοί να αρχίσουν να παίρνουν από την Τουρκία ή να οδηγηθούν σε ένα τέτοιο μέλλον. Αυτό το οποίο ίσως θέλει να πετύχει είναι, πρώτον, να δημιουργήσει την αίσθηση στην Τουρκία ότι είναι ακόμα πιο σημαντική για τη Ρωσία, άρα να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στη Δυτική Συμμαχία και στο ΝΑΤΟ με την Τουρκία. Και δεύτερον, είναι να τη δέσει ακόμα περισσότερο στο άρμα της. Γιατί αν αυξηθεί η ποσότητα φυσικού αερίου που πηγαίνει από την Ρωσία στην Τουρκία, χωρίς να πηγαίνει κάπου αλλού ή να πηγαίνει άξιο λόγου ποσότητα αλλού, το μόνο που πετυχαίνει η Τουρκία είναι να εξαρτάται κυριολεκτικά από τη Ρωσία. Βάλτε μέσα και τα πυρηνικά εργοστάσια που είναι από τη Ρωσία. Άρα καταλαβαίνετε ότι με βάση αυτή την οπτική δεν είναι τόσο ότι η Τουρκία θα αυξήσει την σημασία της για την Ευρώπη, όσο ότι η Τουρκία θα προσδοθεί περισσότερο προς τη Ρωσία και η Δύση, η συλλογική Δύση ή η αγγλοσαξονική Δύση θα εξαγριωθεί ακόμα περισσότερο με τον κύριο Ερντογάν. Άρα. Και θα δημιουργηθεί μεγαλύτερο ζήτημα. Είναι μεγάλη κίνηση αυτή που κάνει ο κύριος Πούτιν και είναι 2-3 παράμετροι οι οποίες πρέπει να λάβουμε και δεν είναι όλα τόσο ρόδινα για την Τουρκία, αν με καταλαβαίνετε. Απόλυτα, αλλά με αυτό που λέτε, αυτόματα δικαιούμαι να σας ρωτήσω με βάση τον συλλογισμό σας. Μήπως ναι. Λοιπόν στο βάθος κήπος η πραγματική διαπραγμάτευση Τουρκίας αυτή την περίοδο και χρησιμοποιώντας την Ελλάδα είναι με τη Δύση? Α, εννοείται. Και μήπως στο βάθος κήπος, κοιτάξτε, γιατί εγώ θα σηκώσω βάρος και κόστος, παλικάρια, πρέπει να με βάλετε στο παιχνίδι των κοιτασμάτων και των ενεργειακών πόρων 50-50 εκεί, δεν ξέρω εγώ πώς, στην Ανατολική Μεσόγειο? Εννοείται. Εννοείται. Αυτό θέλει να κάνει η Τουρκία. Η Τουρκία, ο σκοπός της, γι' αυτό είναι, δηλαδή ο Ρώσος δεν θέλει να κάνει ενεργειακό κόμβο την Τουρκία. Δηλαδή σκεφτείτε το, δηλαδή πόσο χαζός θα μπορούσε να ήταν ένας Ρώσος, ένας πρόεδρος ή ένας οποιοσδήποτε, ο οποίος θα ήθελε να κάνει ως τον μοναδικό εξαγωγικό χώρο ενδιάμεσο του βασικού εξαγωγικού προϊόντος που έχει η Ρωσία στην Ευρώπη να κάνει την Τουρκία. Δηλαδή πρέπει να είσαι διανοητικά καθυστερημένος για να το κάνεις αυτό και να το εννοείς. Άρα λοιπόν, επειδή σίγουρα δεν είναι ούτε διανοητικά καθυστερημένος ούτε χαζός κανένας Ρώσος από αυτούς, τουλάχιστον σε τέτοιου τύπου στρατηγικές αποφάσεις, έτσι, δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι ακριβώς αυτό που το οποίο μία πρώτη ανάγνωση λέει. Αυτό είναι, θέλει να δημιουργήσουν αυτό που είπαμε, περισσότερη ένταση, να τραβήξουν και να σιγουρέψουν όσο μπορούν περισσότερο την Τουρκία, ή αν δεν τα καταφέρουν, να τις δημιουργήσουν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα με τη Δύση. Η Τουρκία ακόμα, λοιπόν, ταυτοχρόνως προσπαθεί να πουλήσει ακριβά το τομάρι της προς τη Δύση. Επαναλαμβάνω, το έχω ξαναπεί, θα πρέπει να κοιτάξουμε όταν τον Ιούνιο, αν δεν κάνω λάθος, ή τον Μάιο, όταν ο κύριος Κιλιτζάρογλου έβγαλε εμβάσματα του κύριου Ερντογάν προς το εξωτερικό, τα εμβάσματα αυτά πηγαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ερώτησή μου είναι, εάν είναι τόσο εχθρική η σχέση της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ή μάλλον όχι της Τουρκίας, του συστήματος Ερντογάν με τις Ηνωμένες, γιατί ο κύριος Ερντογάν
τα στέλνει και τα λεφτά του. Εκτός και αν μου πει κάποιος ότι εντάξει έστειλε 500 εκατομμύρια ή 2 δις κάπου αλλού και έστειλε για ξεκάρφωμα κάποια χρήματα στην Αμερική. Αλλά θέλω να πω ακριβώς ότι το πράγμα με την Τουρκία δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή κανείς δεν εμπιστεύεται την Τουρκία. Λόγω γεωγραφίας όλοι θέλουν να μιλάνε μαζί της. Αλλά είναι ακριβώς, κύριε Σαχίνη μου, όπως ήταν με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Κανείς δεν εμπιστευόταν. Τη θέλανε όλοι για σύμμαχο έως ένα ορισμένο σημείο για συγκεκριμένους σκοπούς. Αλλά όταν θα διαραγούν πλήρως οι σχέσεις ΗΠΑ με Ρωσία, όπου είμαστε πλέον μία τρίχα από τη συγκεκριμένη κατάσταση, η Τουρκία με τα ανοίγματα που έχει κάνει και έτσι όπως έχει λειτουργήσει, είναι αυτή που είναι μία από τις χώρες που θα πληρώσει το μάρμαρο. Είτε από τις ΗΠΑ είτε από τη Ρωσία. Αν λοιπόν κάνει ένα χοντρό παζάρι, αυτό δεν αφορά τα δικά μας? Ναι, ναι. Το παζάρι της έχει να κάνει με τα δικά μας. Τουλάχιστον, και να σας το πω πολύ απλά. Για να πας στη Λιβύη πρέπει να περάσεις από την Ελλάδα. Για να πας στο Ισραήλ πρέπει να περάσεις από την Κύπρο. Για να πας στην Ευρώπη πρέπει να περάσεις από την Ανατολική Μεσόγειο. Για να πας στη Βόρεια Αφρική πρέπει να περάσεις από την Ανατολική Μεσόγειο. Για να πας στην Κεντρική Μεσόγειο πρέπει να περάσεις από την Ανατολική Μεσόγειο. Με άλλα λόγια, για να εγκαθιδρύσεις μια γαλάζια πατρίδα ή να εγκαθιδρύσεις μια φαντασιακή νεοοθωμανική αυτοκρατορία, θα πρέπει να αλλάξει το στάτους της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδας. Είναι η γεωγραφία. Είναι η γεωγραφία. Γι' αυτό κλείνει όλα τα μέτωπα ή προσπαθεί να κλείσει, γιατί αντελήφθη ότι δεν μπορεί ταυτοχρόνως να τα βάλει με όλους. Άρα λοιπόν κάνει, βάζει προτεραιότητες στο ποιος είναι ο βασικός αντίπαλος. Ο βασικός αντίπαλος για την Τουρκία είναι η Ελλάδα, κύριε Σαχίνη. Είτε στα πλαίσια του ελλαδισμού είτε του κυπριακού ελληνισμού, δηλαδή είναι ο ελληνισμός. Άρα αυτό θα προσπαθήσει να διαπραγματευτεί. Άρα κατά τη γνώμη σας δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα ότι η επιλογή μιας συγκρουσιακής λογικής Τουρκίας έναντι ημών μπορεί να έχει ως πρώτο πεδίο εφαρμογής νοτίως της Κρήτης σε αυτό που έχουν ορίσει μεταξύ τους με τη Λιβύη, με ένα τμήμα της Λιβύης. Κοιτάξτε, Λιβύη είναι ακριβώς. Εάν θα θέλουν να κάνουν μία από τα ίδια θα πάνε στην Κύπρο. Γιατί οι δικοί μας θα πούνε είναι άλλο κράτος, δεν μας ενδιαφέρει. Εάν θα θέλουν. Τι είναι άλλο κράτος, δεν μας ενδιαφέρει, με συγχωρείτε. Από την δική μας. Εγκύτρια δύναμη είμαστε και εμείς, ναι, μην το ξεχνάμε. Εγώ γιατί διαφωνώ μαζί σας. Εγώ λέω ότι θα πούνε οι δικοί μας. Οι δικοί μας θα πούμε τι τους θέλουμε. Θυμάστε τι λέγαμε το 18. Ή τους σταματάς εκεί ή θα έρθουν στα σφακιά. Το θυμάστε. Βρε, πιο πέρα από τα σφακιά πήγανε. Έτσι, επικαλούμε τους καλούς σας ακροατές, έτσι, οι οποίοι θυμούνται τις συζητήσεις μας από το 18 που το κάναμε και το λέγαμε. Τα κοινά κουνάγα μαντήλι. Λοιπόν, επειδή δεν μαθαίνουμε, εάν γίνει ιστορία στην Κύπρο του επίπεδου αυτού που έχουμε μέχρι στιγμής, εν πάση περιπτώσει εδώ δεν θα ιδρώσει το αυτή κανενός, όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει, θα βγάλουν τις ανακοινώσεις, θα πούμε θα πάρουμε κυρώσεις, θα το συζητήσουμε στο επόμενο Ευρωπαϊκή Συνεδρία και τα λοιπά. Εάν η Τουρκία όμως θα θελήσει πραγματικά να οδηγήσει την κατάσταση στα άκρα, ακόμα διακινδυνεύοντας και πολεμική αντιπαράθεση με την Ελλάδα, θα πάει ακριβώς εκεί που είπατε. Θα πάει νοτίως της Κρήτης, θα πάει εκεί που θεωρητικά είναι αυτή που έχει υπογράψει ο ΑΟΣ το καθεστώς των Βεδουίνων της Τρίπολης, και θα προσπαθήσει με αυτό το έολο χαρτί το οποίο έχει υπογράψει με την απερχόμενη κυβέρνηση, η οποία δεν επιτρέπεται να υπογράψει τίποτα το οποίο θα είναι δεσμευτικό για την επόμενη κυβέρνηση της Λιβύης, θα το χρησιμοποιήσει ως νομικό κείμενο, όπως χρησιμοποιεί ως νομικό κείμενο τη γαλάζια πατρίδα και τον εθνικό όρκο, το Μισάκι Μιλί. Θυμηθείτε που τα λέγαμε αυτά, ότι βάζει κείμενα μονομερή και προσπαθεί να τα περάσει στη διεθνή κοινότητα ότι αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι η νομική πραγματικότητα. Τα οποία είναι υπογεγραμμένα μεταξύ των ιδίων και των εαυτών του και μεταξύ τους ή μεταξύ κάποιων που δεν είναι αναγνωρισμένοι. Λοιπόν, θα προσπαθήσει λοιπόν να κάνει κάτι τέτοιο κατά την άποψή μου, εάν θα θελήσει να οδηγήσει την κατάσταση έως και σε μια στρατιωτική σύγκρουση μεγάλου ή μικρού κλίμακος. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει να κάνει και με την αντίδραση της πατρίδας μας. Θα έρθουμε στην αντίδραση. Άρα για σας είναι προδιαγεγραμμένη η επιλογή της Τουρκίας για σύγκρουση?
για μένα είναι προδιαγεγραμμένο ότι αυτό το καθεστώς, έτσι όπως έχει λειτουργήσει, και όταν λέω καθεστώς δεν εννοώ τον κύριο Ερντογάν, εννοώ όλο το πολιτικό, στρατιωτικό, οικονομικό καθεστώς της Τουρκίας. Έτσι όπως εκπαιδεύει το λαό του, είναι ακριβώς όπως εκπαιδεύαν οι Γερμανοί τη δεκαετία του 30 τους δικό τους λαό. Άρα λοιπόν, κρίνοντας από την ιστορία, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικότητα τη σημερινή, βλέποντας το πώς λειτουργούν οι διεθνείς σχέσεις και το ποια είναι η πολιτική της Τουρκίας, όπου ό,τι λέει το κάνει, ό,τι λέει το κάνει, θεωρώ ότι θα προσπαθήσουν να κάνουν κάτι. Ναι. Ποια πρέπει λοιπόν να είναι εκ των προτέρων η δική μας κίνηση? Καταρχάς, ναι, να σας πω, προκαλεί εντύπωση ότι χθες συνεδρίασε το ΚΙΣΕΑ μετά από τόσους μήνες και να έχουν γίνει, το έλα να δεις έχει γίνει σε όλο αυτό το διάστημα. Ναι. Και απλά η ανακοίνωση υπογράμμιζε ότι είναι μια τακτική συνεδρίαση. Τι μήνυμα είναι αυτό για τους απέναντι? Είναι το μήνυμα ότι εμείς δεν πάμε να έρθετε μέχρι το Λυκαβητό, δεν θα κλιμακώσουμε, θα κρατήσουμε την ψυχραιμία μας. Το μεγάλο λάθος των Τούρκων είναι να θα ζητήσουν τη Μύκονο, κύριε Σακίνη. Εκεί θα ξεσηκωθεί όλο το κολονάκι. Και θα γίνουν μεγάλες κινητοποιήσεις στην Αθήνα για να σωθεί η Μύκονος. Εντάξει. Αυτό είναι. Λοιπόν, το λέτε κάθε υπερβολή τώρα, ναι, σαφές. Ναι, αφήνω το αστείο, αλλά είναι τραγελαφικές οι καταστάσεις. Δηλαδή, όχι μας κατηγορούν. Δηλαδή, κάποιοι μας έχουν κηρύξει και τον πόλεμο κιόλας, έτσι. Ρητορικός, έτσι, αλλά το ρητορικό, ξέρετε, από το κανονικό είναι πάρα πολύ κοντά από ένα σημείο και ύστερα. Λοιπόν, και εμείς μιλάμε ότι η Ελλάδα θα χειριστεί όλα τα νόμιμα μέσα. Λίγο πιο πριν. Όπως τώρα το ΚΙΣΕΑ είναι τακτικό. Δηλαδή, θα πάθει τίποτα κάποιος να μην μπει, είπε η Ελλάδα θα χειριστεί όλα, θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα, ή θα πει ότι έγινε ΚΙΣΕΑ, δεν χρειάζεται να πούμε ότι είναι τακτικό. Δηλαδή, το να δείξουμε ότι εδώ πέρα υπάρχει μία αντίδραση σε μία δράση, αφήνω ότι μονίμως ερχόμαστε ως επιμηθείς και όχι ως προμηθείς στο τι συμβαίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει να δείξουμε ότι εδώ υπάρχει μία αντίδραση και ότι αντιλαμβανόμαστε την σημασία και την κρισιμότητα των καταστάσεων, είναι κακό και θα μας κακοχαρακτηρίσει κάποιος. Ναι, συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει τουλάχιστον σε πολύ απλό ρητορικό επίπεδο, δεν εννοώ να κάτσουμε να λέμε ατάκες ή οτιδήποτε. Εγώ είμαι ένας ακαδημαϊκός, είμαι καθηγητής, έχω δημοσιολόγο, μπορώ να λέω που λέει ο λόγος και μια κουβέντα παραπάνω. Αντιλαμβάνομαι ότι οι πολιτικοί δεν είναι Τούρκοι, άρα δεν μπορούν να διαχειριστούν, ας πούμε, να χειριστούν μια κατάσταση στο ίδιο επίπεδο του κυρίου Μπαχτσελή, ας πούμε. Αλλά το να προσποιήσει ότι δεν τρέχει και τίποτα είναι τρομακτικό. Δηλαδή, πραγματικά, μου θυμίζει την Αγγλία μεταξύ 1936 και 1939. Έτσι το κάνανε και οι Άγγλοι. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, όποιος φάει και διαβάσει λίγο την ιστορία θα καταλάβει το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουν πάρει το manual του Baldwin και του Chamberlain και το έχουν κάνει στην Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι ότι ο Ερντογάν έχει πάρει το manual του Χίτλερ. Καταλάβατε. Άρα, κατά τη γνώμη σας, πώς θα έπρεπε στο στρατηγικό. Απλά πράγματα. Θα έπρεπε να πάμε στα 12 μίλια και πού? Στην Κρήτη και νότια και δυτικά, αλλά όχι ανατολικά, μισό λεπτό, που στα 6 μίλια αυτά είναι η τουρκική ΑΟΖ. Τι θα έπρεπε να κάνουμε? Το πρώτο πράγμα λοιπόν θα πρέπει μέσω του Πρωθυπουργού και όχι του ΑΓΕΦΑ να ενημερωθεί ο κόσμος, ενώ οι Τούρκοι και οι σύμμαχοί μας, ότι η επόμενη στρατιωτική κρίση που θα επιλέξει η Τουρκία να κάνει, δυστυχώς, δεν θα είναι σημειακή κρίση και η Ελλάδα θα απαντήσει σε όλο το μέτωπο με τον τρόπο τον οποίο θεωρεί ότι είναι ο προσφορότερος για την αντιπαράθεση με την Τουρκία. Το πρώτο λοιπόν είναι να ξέρουν οι Τούρκοι ότι δεν θα έχουν μία. Δηλαδή θα είναι κάτι ελεγχόμενο, γιατί είναι και θρασίδηλοι και ξέρουν ότι και αν γνωρίζουν ότι θα τους χτυπήσουμε σκληρά και ότι θα τους χτυπήσουμε ασύμμετρα σε σχέση με αυτό που θα πάνε να κάνουν, δεν θα το κάνουν, είναι πολύ απλό. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι γραμμές βάσης στην Κρήτη, νοτίως της Κρήτης και 12 ναυτικά μίλια. Το τρίτο είναι συνορεύουσα ζώνη, όπου έχουμε 12 ναυτικά μίλια, 24 ναυτικά μίλια, την οποία πολύ λίγοι μιλάνε για τη συνορεύουσα ζώνη, που είναι 24 ναυτικά μίλια. Το τρίτο είναι αποκλειστική οικονομική ζώνη, χάραξη με τη μέση γραμμή, αυστηρά με τη μέση γραμμή, με τη Λιβύη, κατάθεση των συντεταγμένων μονομερώς στην ΟΗΕ και προφανώς να προσκαλέσεις είτε τη Βεγγάζη,
είτε την Τρίπολη, είτε τη Βεγγάζη και την Τρίπολη, να έρθουν στη συμφωνία μαζί μας. Επίσης, θα πρέπει η Ελλάς να ενεργοποιήσει με τη Γαλλία το ελληνογαλλικό σύμφωνο. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρξει αύξηση της παρουσίας των γαλλικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή, κυρίως στην Κρήτη, και οπωσδήποτε εγώ θα πρότεινα να έρθουν και 4 με 8 ραφάλ να κάνουμε μαζί τις αναχαιτήσεις. Δηλαδή μπροστά τους να δουν ραφάλ και να διαπιστώσουν ότι έχουν το γαλλικό εθνόσημο και όχι το ελληνικό. Να δουν και οι Γάλλοι από πρώτο χέρι και να εκπαιδευτούν οι άνθρωποι στο πώς κυνηγάνε, εν πάση περιπτώσει, Τούρκους στον αέρα. Επίσης, θα πρέπει να αυξηθεί η επικέντρωσή μας προς την Κρήτη, διότι κύριε Σαχίνη, αυτό που γίνεται στη Λιβύη και με τις δυνάμεις που έχουν μαζέψει στη Λιβύη οι Τούρκοι και τους τζιχαντιστές και τους υπολείπους, υπάρχει πλέον δυνητικά απειλή από νότο προς την Ελλάδα. Και όχι μόνο από Ανατολάς. Θα πρέπει λοιπόν να το τσεκάρουμε αυτό. Οι Λίβοι από μόνοι τους δεν μπορούν να κάνουν τίποτα διότι δεν έχουν ναυτικό αξιολόγο. Που σημαίνει λοιπόν ότι η χάραξη της γραμμής θα φυλάσσεται από τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Κατά συνέπεια θα πρέπει να περάσει η μπάλα στην Τουρκία και να αποφασίσει αν αυτή θα κλιμακώσει. Θα πρέπει να προχωρήσουμε fast track στις κινήσεις για το φυσικό αέριο νοτίως της Κρήτης με τις υπάρχουσες εταιρείες που υπάρχουν. Αυτά τα λέτε πολύ καλά με άλλους φίλους κατά βάση ειδικούς επί των θεμάτων. Και φυσικά, φυσικότατα, θα πρέπει να εμπλέξουμε την Αίγυπτο στην όλη ιστορία, αλλά η Αίγυπτος θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν θα έρθει να υπερασπιστεί ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη. Εμείς θα πρέπει να πείσουμε με την κίνησή μας τους Αιγυπτίους. Για να μην πω ότι θα πρέπει να έρθουμε σε συνεννόηση με τους Αιγυπτίους να υπογράψουμε κοινή αποκλειστική οικονομική ζώνη, έστω και ένα ναυτικό μήλι με την Κυπριακή Δημοκρατία. Επίσης, το βασικότερο είναι θα πρέπει να πάψουμε να υποκρινόμεθα ότι δεν τρέχει κασάνο στον ελληνικό λαό. Αυτό διαβάζουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι διαβάζουν ότι το πολιτικό μας σύστημα αφήνει τον Έλληνα στον καναπέ. Άρα, ξέρετε πώς το διαβάζουν αυτό. Ότι οι Έλληνες δεν έχουν ουδεμία πρόθεση να υπερασπιστούν με τον μέγιστο δυνατό τρόπο αυτά τα οποία δικαιούνται. Άρα λέτε δεν υπάρχει καν μία συζήτηση στο εσωτερικό μας. Πόλο δε αυτό που μου γράφουν πολλοί. Βλέπετε, λέει, κύριε φίλη, κανένα να ασχολείται, για παράδειγμα, με την πολιτική προστασία και εφεδρεία, να ακούσουμε μερικά χρήσιμα πράγματα, αν οψέποτε συμβεί το οτιδήποτε, με ειδικούς σε πολιτική άμυνα και συμβουλές και αναλύσεις για πολίτες σε μια περίοδο. Μισό λεπτό, ακούστε. Ναι, ναι. Σε μια περίοδο εξαιρετικά κρίσιμη, να σας πω εγώ, λέει, τι θα συμβεί. Μόλις έρθει πιο κοντά ένα ενδεχόμενο, θα τρέχουν όλοι στα σούπερ μάρκετ. Ή αν πούμε ότι κάνουμε μια τέτοια άσκηση, στην Ελλάδα θα καθόμαστε στον καναπέ και θα περιμένουμε πότε θα γίνει ο πόλεμος. Δυστυχώς δεν είμαστε ψυχολογικά προετοιμασμένοι. Καταλάβατε τι σας είπα. Το πρώτο είναι το φρόνημα. Και δεν εννοώ να κάτσουμε φρόνημα. Εννοώ το ηθικό. Το πρώτο πράγμα, όταν οι Τούρκοι θα διαπιστώσουν ότι η πολιτική μας σταγή πραγματικά ετοιμάζουν τον ελληνικό λαό για αυτό το οποίο μας έχουν ετοιμάσει οι Τούρκοι, τότε θα το σκεφτούν δεύτερη και τρίτη φορά. Εάν εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να λέμε ότι δεν θα συμβεί τίποτα, έτσι, ενώ σε κανένα φυσιολογικό κράτος στον πλανήτη αυτά που σου έχει κάνει ένα άλλο κράτος σαν την Τουρκία, αυτά που σου έχει κάνει δεν τα αφήνεις έτσι όπως τα αφήνεις αυτή τη στιγμή, έτσι. Λοιπόν, ελπίζω να κάνω λάθος και να μην τα αφήνουμε έτσι. Αλλά ξέρετε, δεν είναι μόνο να συνεννοηθείς με τους Αιγυπτίους, δεν είναι μόνο να συνεννοηθείς με τους Γάλλους. Ο Αιγύπτιος και ο Γάλλος πει εσύ τι κάνεις. Και τι θα του πεις, ότι συνεννοούμε μαζί σου. Λοιπόν. Και μετά θα σου πει ο Αιγύπτιος, ναι, τι κάνεις. Θα δούμε. Μου λένε εδώ αρκετοί φίλοι, άρα κατά τον κύριο φίλη η σύγκρουση έρχεται. Τώρα τι το συζητάμε, από το 18 το λέω. Θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα του φίλου του Γιάννη. Το βρίσκω εξαιρετικά εύστοχο, πολυσύνθετο. Με αυτό θα κλείσουμε σήμερα, κύριε φίλη. Σας ταλαιπωρήσαμε λίγο, η αλήθεια είναι. Καθόλου χαρά μου, είχαμε μιλήσει και κάπως καιρό. Λοιπόν, για ακούστε. Πρώτα, ο Φώτης, και θα κλείσω με το τελευταίο ερώτημα. Το βρίσκω εύστοχο, συγγνώμη, του Γιάννη. Του Φώτη πρώτα. Ερώτηση. Τα 12 μίλια είναι τα σύνορα της χώρας παντού. Πώς θα πούνε έχω 12 μίλια στην Κεφαλονία και στην Πελοπόννησο, για παράδειγμα. Ναι.
Δεν το καταλαβαίνω εγώ το ερώτημα, εσείς αν βγάζετε άκρη. Εννοεί προφανώς γιατί να το κάνουμε τμηματικά. Ναι. Κοιτάξτε, δείτε, εγώ είμαι υπέρ της ολικής. Όχι απλά τμηματικά. Στην Ελλάδα αναπτύσσεται από ειδικούς η άποψη και τμηματικά στο τμηματικά. Να το κάνουμε νότια και δυτικά της Κρήτης, ουχή αναλυτικά ανατολικά που φτάνει στα 6 μίλια η Τουρκία. Δείτε, επειδή λοιπόν εγώ δεν θέλω να. Θέλω να είμαι πρακτικός άνθρωπος σε αυτά και να μην θεωρητικολογώ. Στη θεωρία, όχι στη θεωρία, είμαι υπέρ της άποψης να έπρεπε να έχει γίνει μαζί με το Ιόνιο σε ολόκληρη την επικράτεια. Από τη στιγμή λοιπόν που έχει αποφασίσει όμως το πολιτικό σύστημα να το κάνει έτσι όπως έχει αποφασίσει, το οποίο εντάξει έχει μια λογική, δεν θα πω ότι δεν υπάρχει λογική. Λοιπόν, νοτίος της Κρήτης δεν είναι Αιγαίο, είναι Λιβικό πέλαγος. Όλοι στις νότιο κριτικό, δεν θα το ξαναπείτε Λιβικό, θα σας μαλώσω κύριε. Εντάξει, συγγνώμη, είμαι νότιο και κριτικό γραμπρός. Ναι, λοιπόν, ταπεινά συγγνώμη. Λοιπόν, ακούστε, για αυτό που λέω. Αλλά όταν λέτε, είναι Αιγαίο πέλαγος, ναι, σωστά. Όταν λέτε λοιπόν ότι ο Κρήτης, εννοείται όμως όλη τη Κρήτη, από τα δυτικά μέχρι τέρμα ανατολικά. Γιατί προσέξτε. Μόνο μέχρι το Βάη εννοώ. Ναι, μα εννοείται. Όχι, εσείς το εννοείτε. Υπάρχουν Έλληνες και σε υπεύθυνες θέσεις που λένε να το κάνουμε νότια και δυτικά της Κρήτης, ενώ το κρίσιμο είναι τα ανατολικά, εκεί που φτάνει στα 6 μίλια η τουρκική ΑΟΣ. Ναι. Είναι, μετά θα μας πούνε ότι εμείς θα αντισταθούμε στην Τουρκία μόνο μέχρι, από τον Έστω και πιο κάτω. Δεν υπάρχουν αυτά. Κοιτάξτε, εντάξει. Καταλαβαίνω όλη αυτή την τρεμούρα, αλλά όταν και εφόσον συνεννοηθούμε μεταξύ μας ως Έλληνες για το τι θέλουμε να κάνουμε. Άλλο και αντιληφθούμε ότι πλέον με τον Τούρκο, ο Τούρκος δεν καταλαβαίνει τίποτα άλλο πέραν της ισχύως. Αυτό θυμάστε τι είχαμε πει. Ότι δεν μας βλέπουν το ίδιο οι Τούρκοι. Θυμάστε τον κύριο Ερντογάν την προηγούμενη εβδομάδα. Λέει πώς μιλάει με μας η Ελλάδα. Δηλαδή έχει τεινάξει στον αέρα όλη την έννοια των διεθνών σχέσεων μεταξύ κρατών. Δηλαδή αυτός κάνει στο μυαλό του, έχει φτιάξει μια πυραμίδα κρατών, τα οποία κάποια είναι λιγότερα ίσα με τα άλλα. Okay, το αντιλαμβάνομαι αυτό ως ρεαλιστής των διεθνών σχέσεων, αλλά σίγουρα η Τουρκία δεν είναι στην κορυφή της τροφικής αλυσίδος. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι μια, πώς να το πω τώρα, ένας άρρωστος ταύρος, ο οποίος είναι έτοιμος να καταρρεύσει και θα πέσουν άλλοι δεινόσαυροι πάσονο του να τον φάνε εάν πάει και κάνει το απονενοημένο. Αυτό είναι που μου κάνει εντύπωση, που υποτίθεται ότι διαβάζει ιστορία, βέβαια διαστρεβλωμένη ο κ. Ερντογάν. Άρα λοιπόν οι Τούρκοι, επειδή αντιλαμβάνονται την όλη κατάσταση με ζήτημα καθαρά ιεραρχίας κρατών και ποιος δικαιούται να μιλάει με ποιον, δηλαδή με κατάσταση δεκαετίας 1930, και επειδή σαν αυτό μου πει ξεκάθαρα το μόνο που αντιλαμβάνονται είναι οι ισχύς, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δείξουμε πρώτον ότι έχουμε τα ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους Τούρκους, άρα δεν είμαστε ούτε κράτος δούλων, ούτε κράτος δορυφόρων. Επίσης, επειδή μας τα έχουν κάνει τσουρέκια, και συγγνώμη που το λέω έτσι, καμία, για το 1922, κάποιος πρέπει να τους πει, πριν το 1922, να διαβάσουν τι έγινε το 1912. Μετά να διαβάσουν τι έγινε το 1913, μετά να διαβάσουν τι έγινε το 1914, το 1915, το 1916, το 1917, το 1918, το 1919, το 1920 και το 1921. Πριν πάνε στο 1922 και να διαβάσουμε τι έγινε 10 χρόνια συναπτά για τις σχέσεις μας, για να καταλάβουν ποιος είναι μεγάλος και ποιος είναι μικρός. Ακριβώς. Τι άλλο μπορεί να πει κάποιος. Κύριε Φίλη, θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα που το βρίσκω, είναι του φίλου του Γιάννη, εξαιρετικά εύστοχο. Ακούστε εδώ. Υπό το βάρος όσων αναλύει εξαιρετικά, λέει ο κύριος Φίλης, και ποιος να διαφωνήσει. Το θέμα είναι το πολιτικό μας σύστημα πρέπει να συνεννοηθεί και να μας πει στρατηγικά τι θέλει για αυτή τη χώρα. Ωστόσο, θέλω να το ρωτήσω, λέει ευθέως. Αποκλείει το ενδεχόμενο οι δυτικοί σύμμαχοι και η ΜΟΝ και της Τουρκίας να σμπρώξουν τα πράγματα σε μία σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, όχι για κάποιον άλλο λόγο, αλλά για να υποχρεώσουν έτσι την Τουρκία να κλείσει τα στενά, άρα με ένα σμπάρο δύο τριγώνια να ζωρίσουν τη Ρωσία, και από εκεί και πέρα γεία πύρη μειχθεί το μεταξύ μας, με λίγα λόγια να είμαστε η proxy war σε αυτή την ιστορία εμείς και οι αναλώσιμοι. Ποτέ μιλες ποτέ, όπως λένε. Όπα.
Ποτέ μιλήσω. Δεν είναι έξω από το κάδρο σας, δηλαδή αυτό. Τίποτα δεν είναι έξω από το κάδρο, κύριε Σαχίνη μου. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε πρόθυρα παγκόσμια σύγκρουση. Υπάρχουν ξεκάθαρα και διακριτά στρατόπεδα το ένα σε σχέση με το άλλο. Ο ένας προσπαθεί να κάνει, πώς να το πω τώρα, αυτό που κάνει ο κύριος Πούτιν με την Τουρκία είναι δολιοφθορά στο ΝΑΤΟ. Αυτό θέλει να κάνει. Αυτό, όπως το εξηγήσαμε πριν. Ναι, ναι. Δολιοφθορά στο ΝΑΤΟ θέλει να κάνει μέσω της Τουρκίας. Ποιος μας λέει ότι δεν θέλει κάποιος να κάνει δολιοφθορά στη Ρωσία μέσω τη δημιουργία, ας πούμε, επεισοδίου με την Ελλάδα. Συμφωνώ. Συμφωνώ, δηλαδή θέλω να πω ότι εγώ, επιτρέψω να σας το πω, επειδή το έχω πει πολλές φορές, ρεαλιστική σχολή, δεν με εκπλήσει πλέον τίποτα από αυτά που βλέπουμε. Άρα είναι αυτό. Όλα είναι πιθανά. Όλα είναι πιθανά. Το θέμα, ξέρετε τι γίνεται. Το θέμα είναι εσύ τι περιθώριο θα αφήσει στον άλλο να κάνει το παιχνίδι του. Έτσι. Δηλαδή, αν του αυξήσει την πιθανότητα του Τούρκου, τη βεβαιότητα, μάλλον προσέξτε, τη βεβαιότητα ότι θα αντιδράσει και την αβεβαιότητα στο πώς θα αντιδράσει, δεν είναι τόσο χαζός να πάει να το κάνει. Ακόμα και αν του το πει, ας πούμε, ο Ρώσος ή αν του το πει ο Αμερικανός. Δεν είναι τόσο χαζός. Λοιπόν, άρα, εγώ αυτό που λέω είναι να είμαστε εμείς έτοιμοι. Να είμαστε εμείς έτοιμοι. Και επίσης, επιτρέψτε μου να πω, συμφωνώ απολύτως με τον φίλο τον Κώστα τον Γρίβα, αλλά και δεν είναι μόνο ο Κώστας ο Γρίβας, είναι και άλλοι αξιολογότατοι συνάδελφοι, έτσι, οι οποίοι σου λένε, έτσι, ότι δεν πρέπει, επειδή ο Έλληνας Πρωθυπουργός να μην εξαιρέσει κανένα όπλο στη φαρέτρα των διεθνών σχέσεων της πατρίδος μας από το ότι έχουμε το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσουμε. Όπως και πρώτο πλήγμα και προληπτικό πλήγμα. Δηλαδή, δεν λέω ότι θα το κάνουμε για να μην παρεξηγηθώ και βγουν τα τρολάκια και λένε το ένα και το άλλο. Λέω απλώς ότι δεν υπάρχει χώρα στον πλανήτη η οποία να υπεξαιρεί από τον εαυτό της βασικά όπλα των διεθνών σχέσεων, πολεμικά όπλα φυσικά, αλλά μην ξεχνάμε ότι κατά Κλάουζεβιτς ο πόλεμος είναι η συνέχεια της πολιτικής μελαμές. Και να τους αυξήσουμε την αβεβαιότητα. Αυτό προσπαθώ να πω. Και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Πρέπει να αυξήσει στον Τούρκο την αβεβαιότητα στο πώς θα αντιδράσουμε. Εμείς με αυτά που κάνουμε, έτσι όπως θα κάνουμε, βέβαια οφείλω να πω ότι έχει αλλάξει. Δεν είναι το ίδιο με το 2018 το πώς λειτουργεί τώρα το πολιτικό σύστημα. Προφανώς, έτσι, για να μην τα ισοπεδώσουμε όλα. Εννοείται. Αλλά ακόμα δεν του έχει αυξήσει τη βεβαιότητα ότι το μέλλον του είναι αβέβαιο, εάν κάνει το απονεννοημένο. Γιώργος Φίλης, θέλω να το ευχαριστήσω για τη σημερινή συνομιλία, αρκούντος διαφωτιστική και μάλιστα, όπως είπε, με την ψυχρή γεωπολιτική ανάλυση στην εποχή της βαθιάς αβεβαιότητας. Για ένα πράγμα είμαι βέβαιος, όλα παίζουν, όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Τον ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.